Γεια σας φίλοι μου, ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνω αυτό το βίντεο για το δεξί μας χέρι, ποια είναι η σωστή θέση. Για το αριστερό χέρι έχω ήδη κάνει βίντεο, κάτω στην περιγραφή σας έχω βάλει τον σύνδεσμο. Λοιπόν, θα δούμε 3-4 πραγματάκια, πώς τοποθετούμε το δεξί χέρι επάνω στο μπουζούκι, πώς κρατάμε την πένα, εάν στηριζόμαστε, αν στηρίζουμε το χέρι μας στο καπάκι και πώς κινούμε το δεξί μας χέρι. Να πω από την αρχή ότι δεν θα βάλουμε κανόνες, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι σταθερά και σωστά. Αν είσαι όμως καινούριος, αρχάριος ή αν έπεσες σε ένα διάστημα μπουζούκι αλλά καταλαβαίνεις ότι κρατάς λάθος την πένα ή το δεξί σου χέρι, προσπάθησε να εφαρμόσεις αυτά που θα πούμε τώρα. Λοιπόν, νούμερο 1. Πού τοποθετούμε το δεξί μας χέρι? Σίγουρα όχι από πάνω, αν και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να παίξει έτσι. Όμως το άλλο το έχω δει παιδιά πολλές φορές. Έχω δει να παίζουν έτσι. Έναν μαθητή μου έκανα πολύ προσπάθεια να του αλλάξω αυτή τη θέση. Έπαιζε πάντα έτσι. Το δεξί μας χέρι, το σωστό είναι εδώ, βλέπετε αυτό το καπάκι που καλύπτει τις χορδές, να μπει λοξά πάνω από αυτό το σίδερο. Ας πούμε ότι στέκεται εκεί. Εδώ σε αυτό το σημείο σφίγγουμε και λίγο παραπάνω το μπουζούκι. Εδώ, με αυτό το χέρι και με το πόδι μας, είναι που στηρίζουμε ουσιαστικά το μπουζούκι. Γιατί το δεξί πρέπει να είναι αρκετά ελεύθερο για να κινείται. Άρα, τοποθέτησα λοιπόν εδώ τον πύχη μου, έτσι, ούτε πολύ μέσα είμαι, ούτε τέρμα έξω φυσικά. Εκεί στη μέση περίπου του πύχη, ώστε η πένα μου να φτάσει εδώ κοντά στην τρύπα. Εκεί είναι η σωστή θέση, ούτε εδώ πάνω παίζουμε, ούτε εκεί πίσω. Αν δεν υπάρχει λόγος, έτσι. Λοιπόν, τοποθετήστε όσοι θέλετε να ακολουθήσετε τώρα το χέρι σας εδώ, πάνω από το καπάκι και πριν δείξουμε τις κινήσεις κλπ, να δούμε πώς κρατάμε την πένα. Ναι, θα αρχίσω από το αρνητικό. Ναι, θα δείτε και κάποια στιγμή ανθρώπους να κρατάνε έτσι την πένα και να παίζουν. Εγώ δεν μπορώ ούτε να παίξω έτσι φυσικά. Δεν το δοκιμάζω καν. Αν είναι κάποιος έμπειρος, κάποιος που παίζει καλά και κρατάει έτσι την πένα, πολύ ωραία. Αν όμως είσαι καινούριος, θα σου μάθω τον σωστό τρόπο να κρατάς την πένα, γιατί έτσι το πιο πιθανό είναι να σου φύγει πολύ γρήγορα και να μην μπορέσεις να παίξεις δυνατά και γρήγορα. Λοιπόν, διπλώνουμε το πρώτο μας δάχτυλο, ελαφρώς, δεν χρειάζεται να κλείσει εκεί μέσα, ελαφρώς. Και εγώ έχω την τρίγωνη πένα, το φαρδί μέρος μπαίνει, δεν θα πάρουμε μέτρο εδώ να μετρήσουμε πιο πάνω ή πιο κάτω, εμένα μου αρέσει πιο ψηλά, την κρατάω πιο σταθερά. Να είναι η μύτη της πένας κάθετα στον ήχη, όχι παράλληλα με τον ήχη, εντάξει, αλλά κάθετα στον ήχη. Και έρχεται ο αντίχειρας και κλείνει τεντωμένος από πάνω, ώστε δημιουργείται αυτή η θέση. Ωραία. Τώρα, όταν γυρίσω το χέρι μου, η μύτη της πένας πρέπει να είναι κάθετα στις χορδές. Να μην είναι ούτε λοξά προς τις χορδές, ούτε από εδώ, κάθετα. Εάν δεν την έχουμε βάλει σωστά την πένα, την ξανατοποθετούμε, την βολεύουμε λίγο με το χέρι μας. Λεπτομέρεια. Θέλουμε λίγη μυτούλα έξω. Είτε μικρή πένα έχετε είτε μεγάλη, αν αφήσετε πολύ μύτη έξω, δεν θα έχετε σταθερότητα, μπορεί να σας φύγει και η πένα και επίσης δεν θα μπορείτε να βάλετε αυτή τη δύναμη που απαιτείται στην πένα σε κάποιες περιπτώσεις. Ωραία, λοιπόν, έχουμε βάλει το χέρι, έχουμε δει πώς να κρατάμε την πένα. Να πω όμως κάνα δυο λεπτομέρειες παραπάνω για το κράτημα της πένας. Κάποιοι στην αρχή ειδικά σφίγγουν πάρα πολύ τη χούφτα τους. Εντάξει, τοποθετούν σωστά την πένα και σφίγγουν πολύ τη χούφτα. Δεν μπορείς να παίξεις καλό μπουζούκι άμα σφίξεις πάρα πολύ τα δάχτυλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν μπαίνει κανόνας, αλλά να ξέρετε ότι τα υπόλοιπα δάχτυλα πρέπει να είναι λίγο χαλαρά. Με δύο δάχτυλα παίζουμε. Αυτά σφίγγουμε, να κρατηθεί η πένα, τα υπόλοιπα είναι λίγο χαλαρά. Και αυτό τώρα πάει πακέτο με το επόμενο σημείο, αν ακουμπάμε στο καπάκι ή όχι. Ήταν αυτό αντιλογία ανάμεσα σε πολλούς μπουζουξίδες. Μπορούμε να ακουμπήσουμε στο καπάκι ή όχι.
Και βέβαια μπορούμε. Δεν θα πούμε ότι πάντα έτσι πρέπει να κάνουμε, δεν ισχύει αυτό. Αλλά όμως μπορούμε. Δείτε μια φωτογραφία του Χιώτη που βρήκα έτσι στο ίντερνετ. Φυσικά, αν κάποιος είναι προχωρημένος, έμπειρος, επαγγελματίας μπουζουξής, δεν σημαίνει ότι στηρίζεται έτσι συνέχεια και παίζει. Ούτε ο Χιώτης είχε το δάχτυλο συνέχεια στηριγμένο και έπαιζε. Όχι. Όταν να παίξουμε κάτι γρήγορο, ούτε καν στηρίζουμε το χέρι μας. Δεν γίνεται. Θα μας αφαιρέσει από την ταχύτητα, εντάξει. Εγώ απευθύνομαι σε αρχάριους ή σε αυτούς που έπαιξαν μόνοι τους μπουζούκι, αλλά δεν είχαν καλή θέση στο χέρι. Σε αυτούς απευθύνομαι. Ωραία. Ειδικά στους αρχάριους, εγώ συστήνω να τοποθετήσουν το μικρό δαχτυλάκι στο καπάκι και θα εξηγήσω πολύ σύντομα το γιατί. Αφού πρώτα δείξω κάποιο λάθος που μπορεί να γίνεται, γιατί το έχω δει. Κάποιοι στην προσπάθεια να ακουμπήσουν, γυρίζουν όλο το χέρι, ακουμπάνε ουσιαστικά όλη την πλευρά αυτήν εδώ και η χούφτα τους είναι ορατή, φαίνεται από πάνω. Έτσι δεν μπορείς να παίξεις καλό μπουζούκι. Θα παίξεις λίγο στην αρχή, okay. Τη χούφτα δεν πρέπει να μπορούμε να τη δούμε με τα μάτια μας. Πρέπει να είναι εντελώς κάθετη. Δηλαδή εσείς από εκεί θα πρέπει να μπορείτε να δείτε μόνο το πάνω μέρος του χεριού μου. Και εγώ από πάνω, έτσι. Τώρα, γι' αυτό σας είπα, θα πω ότι για τους αρχάριους, εγώ το συστήνω να ακουμπάνε το μικρό τους δαχτυλάκι. Αυτό δεν επιτρέπει το γύρισμα της χούφτας, δεν γίνεται. Αν ακουμπάς το δαχτυλάκι σου εκεί, η χούφτα δεν γυρίζει. Άρα, είδαμε, τοποθετήσαμε το δεξί μας χέρι, κρατήσαμε σωστά την πένα, ακουμπάμε και το δαχτυλάκι. Μένει τώρα να γίνει λίγο εξάσκηση. Μην νομίζετε ότι είδατε μια στιγμή αυτό το βίντεο και είπατε «Α, ναι, κατάλαβα, έτσι θα κρατάω την πένα, πάμε να παίξουμε τραγούδι». Αμέσως ο εγκέφαλος θα δώσει σήμα από αυτά που έχει αποθηκεύσει καιρό πριν, αν παίζατε μπουζούκι μόνοι σας, έτσι. Και το χέρι σας και η πένα σας θα κρατηθεί ακριβώς όπως την είχατε συνηθίσει. Θέλει ο εγκέφαλος πολύ επανάληψη, πολύ εξάσκηση για να αρχίσει να δημιουργεί συνάψεις με την καινούργια μέθοδο, με τον καινούριο τρόπο που κρατάμε την πένα και έχουμε τοποθετημένο το χέρι μας. Άρα, αφού τοποθετήσετε το χέρι, αν είστε αρχάρι, ακουμπήστε και το δαχτυλάκι και κάντε πολλές φορές αυτό το κάτω πάνω στην πρώτη χορδή. Μπορείτε να βάζετε 10 φορές, δηλαδή, παίξτε μαζί μου αν θέλετε τώρα. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Με τον ίδιο τρόπο θα περάσετε στη δεύτερη χορδή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Θα προτιμούσα να μείνετε στις πρώτες δύο χορδές για καμιά εκατοστή επαναλήψεις. Γιατί εδώ πάνω μπορεί να αλλάξει λίγο η θέση του χεριού μας. Καλύτερα να συνηθίσετε εκεί, μέχρι το χέρι πια μόνο του να έχει τη σωστή θέση. Και το λέω άλλη μια φορά, συστήνω να ακουμπήσουν το μικρό τους δάχτυλο πάνω στο καπάκι. Μόνο το μικρό τους δάχτυλο, έτσι. Εγώ μερικές φορές το διπλώνω και ακουμπάω εκεί. Αλλά και πάλι το χέρι μου δεν αλλάζει πλευρά, δεν γυρίζει. Πάντα θα κοιτάτε να μην γυρίσει το χέρι σας. Και προσέξτε, παίζει μόνο ο καρπός. Δεν κουνάμε, δεν παίζουμε έτσι. Γι' αυτό και η κίνησή μας δεν πρέπει να είναι τεράστια. Δεν κάνουμε έτσι, όχι. Ούτε έτσι, όχι. Μόνο ο καρπός, πολύ μικρές κινήσεις. Δείτε. Κάντε πολλές επαναλήψεις, 10, 10, 10, 10, ξανά 10, 10 και παρατηρείτε το αργά. Δεν μας ενδιαφέρει η ταχύτητα καθόλου σε αυτή τη φάση. Αργά και παρατηρείτε το χέρι σας. Να μην γυρίσει η χούφτα. Να κάνετε μικρές κινήσεις, πάρα πολύ σημαντικό. Όταν θα θέλετε να παίξετε γρήγορο μπουζούκι, αν κάνετε τεράστιες κινήσεις, δεν θα σας βγει. Και κάντε το αυτό πάρα πολλές φορές
και πολλές μέρες μέχρι να καταγραφεί στο μυαλό μας, στο μυαλό σας, και πλέον θα μπορείτε μετά να παίξετε τις ασκήσεις σας, τα τραγούδια σας, και το χέρι μόνο του αυτόματα θα κρατάει τη σωστή του θέση. Ελπίζω να απολαύσατε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε σύντομα σε νέο βίντεο.